για διαβίου μάθηση και εκπαίδευση. Ξεκινήσαμε πιλωτικά πέρσι με τον αείμνηστο περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Παυλίδη, ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάσαμε Ακαδημία Εύρω. Αυτό το πρόγραμμα είχε στόχο να συνδέσει την ανώτατη εκπαίδευση με την κοινωνία και η γνώση αυτή μέσω διαλέξεων να διαχυθεί σε όλους τους πολίτες. Συμμετείχαν 270 άτομα στην Ακαδημία του Εύρου σε 3 ενότητες, 2 έγιναν στην Αλεξανδρούπολη με το Πανεπιστήμιο και 1 στην Ορεστιάδα. Ήταν σημαντικό διότι όλη η προσπάθεια αυτή στο τέλος αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες πολίτες και τα συμπεράσματα ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά και θετικά, σε σημείο που μας βοήθησαν στο να προχωρήσουμε σε αυτή την καινούργια δομή μέσω των παρατηρήσεών τους για να γίνει αυτή η δομή ένας θεσμός. Το αγκάλιασε ο Γιώργος ο Παυλίδης, το αγκαλιάζει ο Χρήστιος ο Μέτιος και σήμερα, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο και τον πρόεδρο του ΤΕΗ και το Πανεπιστήμιο, τον Πρίτανη, τις Πρυτανικές Αρχές και όλους που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να αυτό το πρόγραμμα που υλοποίησαμε πιλωτικά στον Εύρο να μπορέσει να διαχυθεί κατά τον καλύτερο τρόπο μέσω της περιφέρειας του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Θα γίνουν 5 ξεχωριστές ενότητες που θα έχουν σχέση με τη θεματολογία που έδωσε το ίδιο το Πανεπιστήμιο και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι η γνώση δεν θα αποτελεί όχι προνόμιο των λίγων και αυτό άλλωστε είναι η πολιτική της περιφέρειας, η γνώση πρέπει να αποτελεί προνόμιο των πολλών και όσων διψούν πραγματικά για μάθηση. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε σε αυτές τις 5 περιφερειακές ενότητες με την συνδρομή των εκλεκτών καθηγητών να κάνουμε τη διαφορά, να στείλουμε ένα διαφορετικό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι γίναμε αποδέκτες πολλών θετικών κρίσεων από άλλες περιφέρειες οι οποίες επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτή τη δομή.